Καλησπέρα σα, καλώ κύριε Γεωργιάδη. Ε, Καταρχά, το θέμα επιλήφθηκε σήμερα αυτεπάγγελτα η υπηρεσία σα. Λάβατε επαρκεί εξηγήσει. Μάλιστα. Καταρχήν, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το γραφείο μα δεν, δεν, έχει υποβληθεί στο γραφείο μα οποιοδήποτε παράπονο από λειτουργών τη Κεντρική Τράπεζα σχετικά με την εγκατάσταση κυκλου, κλειστού κυκλώματο βιντεοπαρακολούθηση κατά παράβαση του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, με βάση όμω τα όσα είχαν δει τι τελευταίε μέρε στο φω τη δημοσιότητα, ο Επίτροπο έκρινε ότι έπρεπε ε, να προχωρήσει στην διεξαγωγή να της έρευνα με βάση την εξουσία που του παρέχει ο νόμο. Κατόπιν οδηγιών του, σήμερα το πρωί, κλιμάκιων λειτουργού, επισκέφτηκαν το χτίριο τη Κεντρική Τράπεζα. Ε, και με σκοπό να εξετάσουν κατά πόσον το κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με την οικία γνωστοποίηση που έχει υποβληθεί στο γραφείο μα περί το 2007. Δηλαδή, με απλά λόγια, να πω αυτό που λέτε. Ε, λέτε δηλαδή ότι υπάρχει καταρχά μια νομοθεσία που ορίζει με ποιο τρόπο κανεί μπορεί να έχει και να λειτουργεί ένα σύστημα κλειστή παρακολούθηση. Ένα αυτό. Και δεύτερο. Ε, επειδή αυτό, α, αυτό, αυτό, το σχέδιο ανθρω... τη κεντρική υποβλήθηκε το 2007, ενώ και πήρε τότε την έγκριση, αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι θέμα έγκριση. Είναι μια συνεχή διαδικασία, ναι. διότι είναι ένα Θέλετε σύστημα. Θέλετε ναι να δείτε αν αυτό, αν αυτό, που συμβα... αν αυτό που ισχύει σήμερα είναι αυτό που σα υποβλήθηκε τότε, έτσι. Μάλιστα. Ή αν εγκαταστήθηκαν, α πούμε, ε, περαιτέρω συστήματα για μεγαλύτερη παρακολούθηση του κόσμου. Μάλιστα. Ναι. Αυτό αν, αν έγινε, επιτρέπεται. Υπάρχει δηλαδή εξαίρεση στην κείμενη νομοθεσία που θα επέτρεπε μεγαλύτερη παρακολούθηση μέσα στο κτήριο της Κεντρικής Τράπεζας με μια δικαιολογία των εμπιστευτικών εγγράφων ας πούμε. Μεγαλύτερη παρακολούθηση σε σχέση με τι. Με τις δραστηριότητες των υπαλλήλων. Όχι, πρέπει να είναι το επίπεδο των διαφόρων μέτρων που εφαρμόζονται πρέπει να είναι ανάλογον του κινδύνου. Και αντιλαμβάνεστε ότι... Ένα από τα πιο σημαντικά χτίρια τη Δημοκρατία είναι το κτίριο τη Κεντρική Τράπεζα. Από την άλλη, πάντω, ε, οφείλει ο εργαζόμενο να ξέρει ότι παρακολουθείτε. Μάλιστα. Ναι. Αυτό συμβαίνει στο κτίριο τη Κεντρική. Ε, με βάση την γνωστοποίηση και με βάση την προηγούμενη ελληνογραφία που έχει υποβληθεί στο γραφείο μα. Όχι, με βάση την αυτοψία τη σημερινή, θέλω να ξέρω. Υπο, έχουν ενημερωθεί γραπτώ όλη η λειτουργή μέσω του εσωτερικού συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους για την πολιτική παρακολούθηση και την εγκατάσταση αυτού του κυκλώματος βιβλιοπαρακολουθήσεις. Γιατί το ρεπορτάζ έλεγε πάντως ότι υπήρχαν και παρά, παρά, παράπονα από τους υπαλλήλους της κεντρικής. Όπως σας έχω πει δεν έχει υποβληθεί κανένα παράπονο στο γραφείο μας μέχρι σήμερα.